Ακούστε. Όλοι μας ακούσαμε όλους με μεγάλη προσοχή. Είμαι σίγουρος ότι όσα άτομα είμαστε εδώ, πιθανόν έχουμε ο καθένας διαφορετική άποψη, διαφορετική γνώμη για όλα όσα έχουν υποθεί. Όμως, ένα είναι που έθιξε τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμο γενικά, διαχρονικά. Αυτό που λέτε, ο πρώτερος έτοιμος βίος, διότι κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξέρετε ότι ο Δήμος ήταν πάντα μοναστήρι και πλήρωνε. Και σήμερα αποδείχθηκε ακριβώς το αντίθετο. Ο Δήμος να θέλει να πληρώσει, κύριε Μπούκη, και να μην υπάρχει αυτός που πρέπει να πληρωθεί, να έχει τα απαραίτητα που πρέπει να έχει. Και το λάθος όλων μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είναι ότι σε όλους λέμε πάντα ποια είναι τα δικαιώματά σου, αλλά δεν τους λέμε και ποια είναι τα καθήκοντά σου. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολήθηκε να πει ότι αφού τώρα παρουσιάσει και αυτό το πρόβλημα εν τη δόξη του και πήραμε χαμπάρι τι συμβαίνει, γιατί δεν αρχίζουμε να μιλάμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν οργανώσεις. Συνεταιρισμοί τους λέτε, συλλόγους τους λέτε, όπως θέλετε. Και να τους υποδείξουμε να νομιμοποιηθούν, να έχουν τα απαραίτητα φόντα, τα απαραίτητα στοιχεία, τα απαραίτητα χαρτιά και να αφήσουμε τις μικροπονηριές του «Δεν βαριέσαι τώρα, άντε να γλιτώσω την εφορία, άντε να γλιτώσω τον ΟΒΑ, άντε να γλιτώσω τον ένα τον άλλο». Και όταν θα φρακάρει και θα πει «Ο κόμπος το φταίνει, βοηθά τη γειτόνι». Ο Δήμος ναι να βοηθήσει. Και το απέδειξε. Έκαμε ένα βήμα πιο μεγάλο από τον πόη του. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Οι αποδέχτες αυτού του ευεργετήματος να μην μπορούν να γευθούν το ευεργέτημά τους. Γιατί? Διότι δεν έχουν αυτά τα προσόντα. Και δεν είναι, κύριε Χούλη, να τα αφήσουμε στην πάντα. Από εκεί που αυτά που πιστεύετε, στις χώρες που γνωρίζετε, δεν υπάρχει κανένας που κάνει τέτοιες μικροπαχαποτιές. Όλοι ακολουθούν μια γραμμή. Όλοι ακολουθούν τον νόμο. Και όλοι υποτάσσονται σε αυτόν. Γιατί εγώ να πληρώνω πάντοτε και το ταμείο μου και την εφορία μου χωρίς να έχω κάποιο άλλο ευεργέτημα? Και γιατί ο άλλος θα πρέπει να τη σκαπουλάρει συνέχεια και να μην πληρώνει τίποτα? Δεν νομίζετε ότι είναι ώρα να πούμε ότι υπάρχουν και υποχρεώσεις και να αφήσουμε τους δίθεν μεγαλοειδιατισμούς? Υπάρχουν λοιπόν υποχρεώσεις και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους πούμε ότι πρέπει να συνεταιριστούν, ότι πρέπει να μαζευτούν, να γραφτούν στα σωματεία τους, να γραφτούν στα ταμεία τους και να είναι εντάξει, ούτως ώστε και ο Δήμος να μπορεί να εξοφλήσει τα χρεωστούμενα. Φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε ότι η μπαγκαμποριά είναι μια λύση. Να λέμε στους 50 που πρέπει να πληρωθούν, φέρτε 3 τιμολόγια από διαφόρους 3, οι οποίοι θα μπορούν να δώσουν. Και είπαν στην αρχή ναι, μετά είπαν όχι. Και αυτά τα λέμε δημόσια και καταγράφονται. Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει επιτέλους? Αυτό που ζήτησε ο Δήμαρχος προηγουμένως από τον κύριο Μαστακούκο και του είπε ψάξε να βρεις νόμιμους τρόπους και εμείς θα δώσουμε και την ψυχή μας ακόμα. Αυτό ισχύει για όλους μας. Όλοι μας πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τρόπους. Και ένας από τους τρόπους αυτούς είναι ακριβώς να συμμορφωθούν όλοι αυτοί που θεωρούνται δικαιούχοι βοήθειας. Ναι, να σου δώσω τη βοήθεια, αυτή που μπορώ εγώ, αλλά κάνει και εσύ ό,τι μπορείς να μπορείς να την αποδεχτείς. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Απλά επειδή έχει υποθεί πολλές φορές και δεν είναι και σωστό. Το γεγονός ότι κάντρια Αναστασία. Τι θέλετε, κύριε Αναστασία, κάντρια. Κύριε Πρόεδρε, 10 δευτερόλεπτα. Έχει ακουστεί πολλές φορές το ότι δεν είναι νόμιμοι οι αγρότες και γι' αυτό δεν μπορούν να εκδώσουν τιμολόγιο. Δεν ισχύει αυτό. Είναι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς. Αυτό σημαίνει ότι εκ του νόμου του δίνεται το δικαίωμα να προχωρούν σε πωλήσεις χωρίς την έκδοση τιμολογίων. Για να είμαστε ακριβείς. Κυρία Κάτρη, μάλλον δεν τα ξέρετε καλά. Εγώ δεν τα ξέρω καλά. Αφήστε τώρα που θα τα ψάξετε να βρείτε τη λύση. Να σας υπενθυμίσω το επάγγελμά μου. Θα τη
τις τεκμηριώσετε και να τις φέρετε. Και εμείς θα κάνουμε αυτό που θα πρέπει να γίνει νόμιμα. Νόμιμα. Να μάθετε και την έννοια νόμιμα. Να τελειώνουμε με αυτές τις ιστορίες. Πρόεδρε, θα μιλήσουμε και εμείς καμιά φορά. Κυριακάτε, εγώ όταν θα φύγω από εδώ, έχω 40 χρόνια. Όλοι νόμιμοι είναι. Δεν υπάρχει παράνομη. Δεν έχω πάει ποτέ μου στον εισαγγελέα. Και όταν θα φύγω από εδώ, δεν θέλω να με τραβάνε σε ανακριτικά. Δεν υπάρχουν παράνομοι αγρότες, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, νομίζω πως τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν παράνομοι αγρότες, κύριε Πρόεδρε.